Χαίρετε, αυτό το βίντεο είναι εκτό προγράμματο, λίγο διαφορετικό από τα καθιερωμένα. Θα κάνουμε κάτι πιο επίκαιρο τώρα με το γύρο, ένα θέμα που ανήκει στη χρηματοοικονομική και επενδυτική σφαίρα προβλημάτων, αλλά έχει και στοιχηματική εφαρμογή και για το οποίο κατά καιρού με έχουν ρωτήσει πολλοί και εδώ στο κανάλι και φοιτητέ μου. Και γενικά το βλέπω να ακούγεται αρκετά στην επικαιρότητα, όμω με πολλέ ανακρίβειε, παρεξηγήσει και πολλέ φορέ ακούω και πράγματα που είναι εντελώ λάθο. Θα μιλήσουμε για το σύστημα μεταχή, ένα σύστημα που από ό,τι ξέρω το έχει κάνει δημοφιλέ ο γνωστό αθλητικόγράφο από το θήλαθλο Γιώργο Γεωργίου. Μια πολύ απλή μέθοδο που, όπω ισχυρίζεται και ο Γεωργίου, προσφέρει εγγυημένο κέρδο. Πράγμα που ακούγεται κάπω αδιανόητο δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι που εμπεριέχει τυχεότητα. Πώ λειτουργεί. Έχει μπροστά σου μια διοργάνωση με αγώνε σε σειρά και επιτρέπεται να στοιχηματίσει σε μεμονωμένα παιχνίδια. Ξεκινά λοιπόν με ένα μικρό συνήθω ποσό και παίζει τον πρώτο αγώνα τη φλάχη. Όπω λέει ο Γεωργίου, αυτό δίνει συνήθω μια απόδοση τα λεφτά σου επί 3. Αν χάσει, διπλασιάζει το ποντάρισμα στον επόμενο αγώνα και παίζει πάλι το ίδιο. Χ. Επαναλαμβάνει, δηλαδή διπλασιάζει και ποντάρει μέχρι να κερδίσει. Η λογική αυτού του συστήματο είναι ότι επειδή το ποντάρισμα πάει επί 2 αλλά η απόδοση επί 3, όταν τελικά σου βγει, γιατί κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα έρθει μια ισοπαλία και θα κερδίσει. Όχι μόνο θα καλύψει τι προηγούμενε απώλειε, αλλά θα σου αφήσει και κέρδο. Πάντα και χωρί εξαιρέσει. Πάμε να δούμε πώ λειτουργεί, γιατί πραγματικά ακούγεται πολύ καλό για έναν αληθινό. Το σύστημα αυτό είναι μια παραλλαγή του αλγόριθμου Μάρτιν που εμφανίστηκε γύρω στο 18ο αιώνα σε τυχερά παιχνίδια, κυρίω στη ρουλέτα. Έχει κατά καιρού χρησιμοποιηθεί σαν επενδυτική μέθοδο, από εκεί το ξέρω και εγώ, συνήθω στι αγορέ Forex με μεικτά αποτελέσματα, θα έλεγα. Πρόσφατα όμω έχει αρχίσει να επανέρχεται στην οικονομική έρευνα λόγω τη ανάπτυξη του High Frequency Trading, όπου κάποιοι ερευνητέ προσπαθούν να το αξιολογήσουν σε settings με διαδοχικά και συνεχή macro investments. Το σύστημα του Γεωργίου είναι μια πολύ απλή παραλλαγή του. Πάμε να το υπολογίσουμε και μαθηματικά όσο πιο απλά μπορούμε και μετά να κατανοήσουμε την οικονομική λογική του. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν από ένα ποντάρισμα το οποίο θα είναι μόνο ένα ευρώ και όπως θα δείτε αυτό είναι υπεραρκετό. Πάντοτε ποντάρουμε στο Χ με μία απόδοση η οποία είναι στο 3. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό πινακάκι εδώ πέρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκινάμε με το γύρο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και ούτω καθεξής. Να βάλουμε εδώ το ποντάρισμα. Είπαμε θα ξεκινήσουμε με 1 ευρώ. Μετά να βάλουμε το συνολικό κόστος αυτού του στοιχήματος. Να βάλουμε εδώ την πρόσοδο. Έτσι ώστε να συγκρίνουμε την πρόσοδο με το συνολικό κόστος και να δούμε τι κέρδος θα έχουμε και αν θα το έχουμε. Όταν λοιπόν παίζουμε στον πρώτο γύρο, το ποντάρισμά μας όπως είπαμε θα είναι 1 ευρώ, που σημαίνει ότι και το συνολικό κόστος του στοιχήματος θα είναι 1 ευρώ, η πρόσοδος θα είναι 1 επί 3, που σημαίνει ότι θα έχουμε κέρδο 3 μείον 1, 2 ευρώ. Αν δεν κερδίσουμε αυτά τα 2 ευρώ, τότε θα πρέπει να πάμε στον επόμενο γύρο, όπου θα ποντάρουμε τα διπλάσια, δηλαδή 2, αυξάνοντα το συνολικό κόστο τα 2 που ποντάρουμε συν 1 που χάσαμε πριν, 3. Η πρόσοδο θα είναι 2 επί 3, 6. Οπότε το κέρδο μα θα είναι 3, δηλαδή περισσότερο από ό,τι θα κερδίζαμε αν κερδίζαμε στον προηγούμενο γύρο. Αν δεν κερδίσουμε και πάλι, τότε θα πρέπει να αυξήσουμε το στίχημα στα 4. Το συνολικό κόστο θα γίνει 4 και 3, 7 εδώ πέρα. Η πρόσθετο θα γίνει 3, 4, 12. Οπότε 12 μείον 7 θα πάμε στα 5 ευρώ. Βλέπουμε ότι το κέρδο συνεχίζει να αυξάνεται όσο χάνουμε γύρου πρωτήτερα. Στον τέταρτο γύρο το ποντάρισμα θα πρέπει να πάει στα 8 ευρώ που σημαίνει ότι το συνολικό κόστος θα ανέβει στα 8 συν η πρόσθετο θα είναι 3, 8, 24. Οπότε το συνολικό κέρδο μα εδώ θα είναι 24, 15, 9. Αυτό τώρα λογικά θα πρέπει να συνεχίζει έτσι. Αλλά καλό θα ήταν να το υπολογίσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει με ένα πολύ απλό τρόπο. Να θεωρήσουμε τι θα γίνει στον Ιωστό γύρο. Θα βάλουμε έναν νι εδώ λοιπόν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το ποντάρισμα μα θα δίνεται από 2 στην Ι μειον 1. Δηλαδή, αυτό εδώ θα είναι, το νι είναι 1 εδώ πέρα. Οπότε θα είναι 2 στη μηδενική που κάνει 1. Εδώ θα είναι 2 στην πρώτη που κάνει 2, εδώ θα είναι 2 στο τετράγωνο που κάνει 4, εδώ θα είναι 2 στον κύβο που κάνει 8 και συνεχίζει 16 κτλ. 32 και συνεχίζει επάπειρον αυτό. Το συνολικό κόστο τώρα είναι μια γεωμετρική πρόοδο, η οποία όμω μπορούμε να την υπολογίσουμε αρκετά εύκολα, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι κάθε στοιχείο αυτή τη στήλη ισούται με το επόμενο στοιχείο τη προηγούμενη στήλη μείον 1. Δηλαδή, αυτό εδώ το 1 έρχεται από 2 μείον 1. Αυτό εδώ το 3 έρχεται από το 4 μείον 1. Αυτό εδώ το 7 έρχεται από 8 μείον 1. Αυτό το 15 έρχεται από το 16 που θα ήταν εδώ μείον 1 κτλ. Οπότε αυτό μπορώ να το γράψω 2 εις την η μείον 1 όπου το 1 εδώ δεν είναι στον εκθέτη. Η πρόσοδο τώρα είναι πολύ απλή. Είναι 3 που είναι η απόδοση επί το ποντάρισμα. Αυτό κάναμε και πριν όταν θέλαμε να την υπολογίσουμε. Πόσο είναι τώρα το κέρδος. Το κέρδος στο γύρο νη πρέπει να το υπολογίσω εδώ γιατί για να μην κάνω κανένα λάθο, θα είναι 3 επί 2 ει την μείον 1 μείον 2 ει την μείον 1 όλο μαζί, το οποίο μα δίνει 2 η στιγμη μείον 1 και 1. Το οποίο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αν το παρατηρήσουμε θα δούμε ότι επειδή ο γύρο μπορεί να ξεκινάει από 1 και να αυξάνεται σε θετικού αριθμού, αυτό εδώ θα είναι πάντοτε ένα θετικό αριθμό, στον οποίο προσθέτουμε 1, Οπότε αυτό εδώ το κέρδο είναι πάντοτε θετικό. Δηλαδή, το κέρδος του στοιχήματος είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το μηδέν. Το κέρδος είναι εγγυημένο, όπως λέει και ο Γεωργίου. Για μισό λεπτό όμως, γιατί αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο δεν έχει γκανιότα. Τι γίνεται αν υπάρχει γκανιότα. Τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα διαφορετικά. Θα υπολογίσουμε το κέρδο με την κανιότα. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Βάλαμε την απόδοση. Α πούμε ότι τώρα έχουμε κανιότα και η απόδοση δεν θα είναι 3 που υπολογίσαμε εδώ, αλλά θα είναι 3 μείον κάποια προμήθεια, την κανιότα που παίρνει ο συγκεκριμένο πράκτορα. Και μετά συνεχίζω τον τύπο μου κανονικά, το οποίο αν προσπαθήσουμε τώρα αυτό να το υπολογίσουμε, αυτό μπορεί να γραφτεί 2 αισθηνή δια 2, και μετά να βγάλουμε τον κοινό παράγοντα. Αυτό θα είναι 1 μείον γαμ επί 2 αισθηνή μείον 1 και 1. Οπότε, αν υπάρχει γκανιότα, το κέρδο μα θα είναι αυτό. Είναι αυτό εδώ τώρα θετικό. Για να είναι αυτό μεγαλύτερο του μηδενό, τότε θα πρέπει να πούμε ότι το 1 μείον γ να είναι μεγαλύτερο από μείον 1 δια 2 ει τη μη μείον 1. Το οποίο συνεπάγεται ότι γ θα είναι μικρότερο από το 1 συν ένα δια 2 εις την e μειον 1. Σωστά. Ωραία. Οπότε, αν το παρατηρήσουμε αυτό εδώ, όσο μεγαλώνει λοιπόν το νη, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει ο παρανομαστής και όσο μεγαλώνει ο παρανομαστής του κλάσματος με τον αριθμητή σταθερό στο 1, αυτό το κλάσμα θα τίνει στο 0. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και αν χρειαστεί να πας σε μεγάλους γύρους, τότε όσο η γκανιότα είναι μικρότερη του 1 και θα σας πω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τότε συνεπάγεται ότι το κέρδος αυτού του στοιχήματος θα είναι και πάλι θετικό. Δηλαδή θα έχουμε κέρδος το οποίο θα είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Αυτό σημαίνει ότι αν η απόδοση είναι πάνω από 2, οτιδήποτε πάνω από 2, γιατί δηλαδή 3, η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να δώσουμε σε αυτό είναι 1, οπότε όταν η απόδοση συνολική είναι 2 και, τότε αυτό εδώ το σύστημα έχει σίγουρο κέρδος. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Γεωργίου έχει δίκιο. Το κέρδος είναι πάντα θετικό, ακόμη και όταν υπάρχει μια λογική κανιότα στο στοίχημα. Υπάρχουν όμω κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα πριν σκεφτείτε να παίξετε με αυτή τη μέθοδο, γιατί μπορεί να χάσετε πάρα 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 πολλά χρήματα. Τι εννοώ, αν δούμε τον τύπο του κέρδους, παρατηρούμε ότι εξαρτάται από τρία πράγματα. Από την απόδοση που την έχουμε χρησιμοποιήσει για να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο εδώ, από την κανιότα και από το γύρο μέχρι να κερδίσουμε τον ή Εκεί βρίσκεται και το κλειδί αυτού του συστήματος. Το καθαρό κέρδος που θα προκύψει είναι στην ουσία πολλαπλάσιο του πονταρίσματος του γύρου συν ένα ευρώ. Που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο σερία αστοχιών έχουμε, τόσο περισσότερα χρήματα θα πάρουμε όταν γυρίσει και κάποια στιγμή κάτσει ισοπαλία. Όμως αυτό αυξάνει και το κόστος του στοιχήματος, το οποίο είναι πάντοτε πολλαπλάσιο του καθαρού κέρδους. Με λίγα λόγια, για να μπορέσεις να κερδίσεις ένα ποσό κάπα με αυτό το σύστημα, θα πρέπει πρώτα να ανοιχτεί, να έχεις μπει μέσα ένα πολλαπλάσιο αυτού του κάπα, ανάλογα με την κανιότα και το τελικό γύρο όπου θα κερδίσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό γιατί το πόσο μεγάλο θα είναι το άνοιγμα δεν το ελέγχεις εσύ, αλλά εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το πότε θα σου τύχει η ισοπαλία. Ενδεικτικά να σας αναφέρω πως ξεκινώντας με ένα μόνο ευρώ έχεις πιθανότητες. Μία στις 130 να έχεις 12 σερή αποτυχίες, τις οποίες για να καλύψεις χρειάζεσαι 82.000 ευρώ. Πιθανότητα μία στις 292 να έχεις 14 σερή αποτυχίες, για τις οποίες χρειάζεσαι 327.000 ευρώ. Αυτό ξεκινώντας με ένα ευρώ. Και έχεις και πιθανότητα μία στις 1470 να μην έχεις ρεφάρει στα 18 μάτς. Που σημαίνει πως χρειάζεσαι 5,2 μύρια που λέει και ο Γεωργίου για να συνεχίσεις. Αυτή η συνδυασμοί που αναφέρω δεν είναι και τόσο απίθανοι. Σε μια απλή προσωμείωση που προγραμμάτισα στον υπολογιστή και έτρεξα καμιά εκατοστή φορέ, με αρχικό ποντάρισμα 1 ευρώ, έφτασα να κερδίσω μέχρι και 214 εκατομμύρια ευρώ. Έχοντα όμω πρωτήτερα ανοιχτή περίπου 4,3 δι, δηλαδή όσο μια δόση του μνημονίου. Το σύστημα λοιπόν όντω εγγυάται την κερδοφορία, αλλά μπορεί να απαιτήσει ένα πρακτικά απεριόριστο κεφάλαιο μέχρι να αποδώσει. Υπάρχουν και άλλα δύο θέματα με αυτό το σύστημα, τα οποία όμω μπορούν να ξεπεραστούν σχετικά εύκολα. Το πρώτο είναι ότι σχεδόν όλοι οι book έχουν όρια πονταρίσματο. Αν λοιπόν εσύ έχει ξεκινήσει με μόνο ένα ευρώ και τρέχει ένα σερί με 14 αστοχίε, χρειάζεται να ποντάρει 163.000 ευρώ για να ρεφάρει. Και αμφιβάλλω αν πολλοί book θα παίρνουν ένα τέτοιο ποντάρισμα σε ένα μόνο παιχνίδι, ειδικά αν έχουν καταλάβει τι πα να κάνει. Αυτό όμω μπορεί να το παρακάμψει σχετικά εύκολα, αν σπάσει το στοίχημα σε περισσότερου πράκτορε, γιατί δεν σε ενδιαφέρει όνει και καλά να τα πάρει από ένα συγκεκριμένο πρακτορείο. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει η πιθανότητα να μείνει από γύρου. Δηλαδή, να τελειώσει το τουρνουά και να μην σου έχει έρθει ακόμη σοπαλία. Και αυτό όμω ξεπερνιέται σχετικά εύκολα, αν συνεχίσει να ποντάρει σε άλλα αθλητικά γεγονότα, ματ πρωταθλημάτων, μπάσκετ, ξυφομαχίε, μπαλέτο, ό,τι θέλετε. Όσο το στίχημα δίνει η απόδοση κοντά στο 3, δεν κάνει διαφορά. Τα ίδια μαθηματικά ισχύουν. Η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνουν όσοι ενδιαφέρονται να παίξουν αυτό το σύστημα είναι το αν ωφελεί να μην παίζει τυφλά, αλλά να παραλείπει επιλεκτικά τα παιχνίδια που έχουν ένα ισχυρό φαβορή και δύσκολα θα κάτσουν ισοπαλία. Η απάντηση είναι η εξή. Αν θυμάστε, ο τύπο που υπολογίσαμε για το κέρδο επηρεάζεται από την απόδοση, την κανιότα και το γύρο που θα κερδίσει. Δεν περιέχει καθόλου την πιθανότητα τη οπαλία. Ο γύρο όμω που θα κερδίσει, το νη, επηρεάζεται από αυτή την πιθανότητα. Αν λοιπόν διαλέγει παιχνίδια και φυσικά ξέρει τι κάνει, θα πρέπει να αναμένει να κερδίσει σχετικά νωρίτερα, που σημαίνει ότι θα εισπράξει λιγότερο, αλλά και θα έχει μικρότερο άνοιγμα πριν κερδίσει. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα Martingale ή Γεωργίου. Πείτε το όπω θέλετε. Και το οποίο ναι, μεν δουλεύει πάντα. Όμω πριν δουλέψει, μπορεί να χρειαστεί να το χρηματοδοτήσει με το προπολογισμό τη Μάλτα. Δεν ξέρω αν θα το παίξετε. Εγώ προσωπικά δεν θα το έπαιζα. Αν όμω το παίξετε, αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα, παίξτε υπεύθυνα για την πλάκα. Και προ Θεού, μην καταλήξετε ποτέ να στερήσετε τίποτα από την οικογένειά σα για ένα παιχνίδι. Αν δεν έχετε ξαναβρεθεί στο κανάλι. Ρίξτε μια ματιά και στα άλλα βίντεο και αν σας άρεσε να μαθαίνετε για το πώς τα οικονομικά φαινόμενα επηρεάζουν την κοινωνία και τη ζωή μας, σκεφτείτε να εγγραφείτε στο Greekonomics. Αυτά θα επανέλθουμε σε μερικές μέρες με το βίντεο για το PSI, το οποίο ετοιμάζεται. Μέχρι τότε είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Συγκαπούρης και αυτά ήταν τα δεδομένα του συστήματος Martingale ή Γεωργίου. Τα συμπεράσματα δικά σα.